Λουκα, δεν ξέρω, κάθε φορά που έρχεται και περνάει μια Eurovision, πάντα το μυαλό μας πάει σε σένα. Τι υπέροχη που ήταν αυτή η συμμετοχή με το ελληνικό τραγούδι, με την ελληνική ψυχή. Γιατί δεν μιμηθήκαμε αυτό το παράδειγμα και τα επόμενα χρόνια? Όντως ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή για μας που το ζήσαμε αυτό το πράγμα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που και ο κόσμος ακόμα και σήμερα το υποστηρίζει πολλές φορές. Βέβαια. Εντάξει, το παράδειγμα, δεν δώσαμε κάποιο παράδειγμα, κάναμε αυτό που νιώθαμε εμείς. Τώρα από εκεί πέρα κάθε συμμετοχή προσεγγίζει το διαγωνισμό όπως θέλει και... Ναι, αλλά είναι ωραίο, επειδή αυτός ο διαγωνισμός σου δίνει το περιθώριο να δώσει την ταυτότητα του κράτους, του έθνους που εκπροσωπείς. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκανες εσύ. Μια ελληνική λεβεντιά, μια ωραία ζεμπεκιά. Ήταν Ελλάδα. Φώναζε από πάντου και πήγε και πάρα πολύ καλά. Να πω ότι το φοβήθηκαν μετά οι επόμενες συμμετοχές ότι μη στείλουμε κάτι τόσο ελληνικό. Ήταν όλα ωραία. Δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα εγώ πολύ να ακούσω ένα τέτοιο τραγούδι. Εγώ γενικά είμαι της άποψης του να στέλνουμε κάτι ελληνικό. Mm-hmm. Είμαι της άποψης του να υποστηρίζουμε την παράδοσή μας και αυτό που είναι, ζούμε στην Ελλάδα. Βέβαια. Αλλά εντάξει. Φοβόμαστε τον πολιτισμό μας εμείς οι ίδιοι. Τον σύγχρονο εννοώ. Στηριζόμαστε όλο στα παλιά. Και τη σύγχρονη Ελλάδα τη φοβόμαστε, νομίζω, και εμείς οι ίδιοι. Ξέρεις, εγώ νομίζω ότι έχουμε και μια ξενομανία λίγο στην Ελλάδα και δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε και θέλουμε πάντα απ' έξω να φέρνουμε άλλα. Αλλά έχουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό που εμείς το δώσαμε πρώτα έξω. Και αυτό είναι θέμα της ιστορίας. Εντάξει, είναι το πώς αισθάνεται ο καθένας. Εγώ πάντως ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσα να κάνω για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό. Στις ζωντανές σου εμφανίσεις το λες αυτό το τραγούδι? Ναι, ναι. Και να μην το έλεγες, θα το ζητούσε ο κόσμος, είμαι βέβαιη. Εντάξει, το λέω γιατί σίγουρα είναι ένα τραγούδι που σημάδεψε, ας πούμε, τη μέχρι τώρα πορεία μου και θέλω αυτές τις στιγμές, έστω και μέσα από τις εμφανίσεις μου, να τις μοιράζουμε με τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Της Κύπρου πώς φάνηκε? Το φετινό. Ροκ φέτος, πολύ άγριο. Το συγκρότημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάρει μέρος στον διαγωνισμό πριν λίγα χρόνια πάλι, στον κυπριακό τελικό. Δεν είχε περάσει, αλλά είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Ωραίο ήχο έχουν, καθαρό ροκ. Δηλαδή, δεν ξέρω με το διαγωνισμό πώς ήταν, αλλά ήταν ωραία η μουσική τους. Διαφορετική, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα συγκρότημα που τραγουδάει ροκ και το κάνει πάρα πολύ καλά. Πάντως η Κύπρος συνεχίζει να έχει αυτή την παράδοση στη μουσική και να βγάζει ωραίες φωνές και να μας συστήνονται μετά και εδώ στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, το νερό που πίνεται εκεί κάτι έχει, δεν μπορεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι το νερό, αλλά μέχρι να αποδειχτεί επιστημονικά. Μέχρι να αποδειχτεί σωστά. Νομίζω ότι είναι μια διαφορετική νοοτροπία που έχουμε στην Κύπρο. Δεν την χαρακτηρίζω καλύτερη ή χειρότερη. Απλά ένας άνθρωπος που ασχοληθεί με τη μουσική, μαθαίνει μουσική. Ναι. Αυτό είναι μια διαφορά που την παρατηρώ, που και εγώ το είδα, αλλά, που και εγώ το έκανα, αλλά και βλέπω και γενικά τους Κύπριους καλλιτέχνες και στο παρελθόν, όπως είναι η Αναβίσιο, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Όλοι αυτοί παίζουν ένα όργανο, ξέρουν μουσική. Όλοι είναι μουσική. Κάνετε στο σχολείο σας, Λούκα? Έχουμε και στο σχολείο, αλλά νομίζω και στην Ελλάδα έχω στο σχολείο μουσική. Εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε ως υποχρεωτικό μάθημα και να είναι όλα τα παιδιά υποχρεωμένα να περάσουν τη διαδικασία της εκμάθησης ενός μουσικού οργάνου. Είχε υποχρεωτικό, ας πούμε, στο πρώτο μάθημα να πάρεις ένα μουσικό όργανο. Κάπως έτσι ξεκίνησα λοιπόν, γιατί συνήθως παίρναν φλογέρα τα παιδιά που είναι μικρά, αυλό, πώς το δείξω. Ναι. Φλογέρα, αυλό το λέμε στην Κύπρο. Εγώ είχα πάρει την κιθάρα της μάνας μου και λέω: θα πάω με την κιθάρα, δεν ήξερα να παίζω. Αλλά ξέρεις, κατευθείαν πήγα στο νόημα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και έτσι συνέχισα να κάνω μαθήματα εκτός σχολείου, ιδιαίτερα, ας πούμε. Οπότε κιθάρα είναι το όργανό σου? Ναι, κιθάρα τελείωσα. Αλλά στην πορεία η μουσική ήταν πάρα πολύ ένας τρόπος έκφρασης για μένα. Ασχολήθηκα, έπαιζα για χρόνια σε φιλαρμονικές, πνευστά, όργανα, τρομπόνι έπαιζα στις φιλαρμονικές. Τελείωσα βυζαντινή μουσική γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει η μουσική, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Οπότε διαβάζεις νότες κανονικά? Διαβάζω. Είναι γνωστή αυτή η γλώσσα σε σένα? Ναι. Γιατί εγώ τις κοιτάω, είναι πολύ όμορφες, αλλά δεν μπορώ να τις διαβάσω. Που ακόμα να ανοίξει ένα βιβλίο βυζαντινής μουσικής που ούτε νότες είναι, κάποια φθόγγη, κάποιοι. Που είναι... Ναι, έχει πολύ βάθος όμως. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτός ο κόσμος. Είμαι βέβαιη. Και εσύ εκφράζεσαι πολύ μέσα από αυτό. Εγώ αυτό πάντα λέω σαν παράδειγμα είναι ότι η διαφορά των μαθηματικών, ας πούμε, από την μουσική είναι το ότι ένα και ένα δεν κάνει ποτέ δύο στη μουσική. Ποτέ. Σωστά. Γιατί ενώ στα μαθηματικά ένα και ένα κάνουν δύο, στη μουσική δύο νότες, όπως ήταν το πα 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 πα,
κάνουν αυτό το πράγμα που ξέρουμε σημαδιώνοντες ήτανε. Αλλά είναι αυτή η παρόλο που λένε ότι τα μαθηματικά μυαλά έχουν και μια τάση στο να είναι καλοί στη μουσική, δηλαδή αναγνωρίζουν ευκολότερα αυτή τη γλώσσα της μουσικής. Λένε, γιατί δεν είμαι καλή ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Φήμες ακούω. Είσαι καλός στα μαθηματικά, θα μου πεις φυσικό τελείωσες εσύ. Βιολογικό. Βιολογικό. Νομίζω ότι είμαι καλός στα μαθηματικά, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά. Αυτής της κατεύθυνσης έπρεπε να είσαι. Αλλά νομίζω όμως ότι σε ένα βαθμό με τετραγωνίζω λίγο και στη μουσική μου και δεν θα το ήθελα. αλλά δεν ξέρω κατά πόσον... Χάνεται το ρομαντικό κομμάτι. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω τι γίνεται, αν βοηθάει. Σίγουρα βοηθάει, μπορεί να σου πω από αλλού, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τι αλλά... τελείωσες τη σχολή σου? Δυστυχώς. Γιατί όχι. Έμπλεξε η μουσική ενδιάμεσα, θυμάμαι. Ναι, έλαβα μέρος στο X-Factor πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα χρόνια φοιτησής μου, ας πούμε, στην Πάτρα. Και ήρθα στην Αθήνα να συνεχίσω αυτό. Δεν κατάφερα. Το προσπάθησα για αρκετά χρόνια μετά να... Πόσα μαθήματα χρωστάς? Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αρκετά. Απλά στο βιολογικό υπάρχουν εργαστήρια στο οποίο πρέπει να είσαι παρόν. Α, σωστά. Οπότε δεν μπορούσα να είμαι στην Πάτρα, ας πούμε, τρεις φορές τη βδομάδα για να κάνω αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Εμένα ξέρεις τι μου φαίνεται απλά παράξενο, επειδή κάνεις πολύ κόπο. Κάνει κανείς πολύ κόπο για να περάσει το πανεπιστήμιο. Ότι μετά δεν έχει και ένα τέλος αυτός ο δρόμος, μου φαίνεται λίγο κρίμα. Ξέρεις, έπρεπε να δικαιολογήσω από την Κύπρο το ταξίδι μου στην Ελλάδα για να κάνω αυτό που αγαπάω. Οπότε αυτό έκανα τον κόπο για να δικαιολογήσω το εισιτήριο, έτσι. Κατάλαβα. Ναι. Ωραίο κόλπο έχει. Η αλήθεια ότι δεν ήθελα. Πέρασα στην πιο δύσκολη σχολή. Το εισιτήριο δεν ήθελα για να γίνω τραγουδιστής, αλλά ήθελα το εισιτήριο. Ήθελα να έρθω στην Ελλάδα, έτσι είχα αυτό το όνειρο, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα θα μείνω κάποια στιγμή να κάνω πράγματα. Mm-hmm. Ήταν αλλού το κατευθυνόμουν προς το ποδόσφαιρο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά αλήθεια. Γύρισε. Ναι. Ήσουν ποδοσφαιριστής. Ναι, ναι, ήμουν ποδοσφαιριστής. Ήμουν διεθνής ποδοσφαιριστής με την Κύπρο κλπ. Αλλά... Αλήθεια. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα. Άννα, τι ωραία σήμερα που μαθαίνουμε και άλλα πράγματα για σένα. Εκτός από τη σχέση σου που την έχουμε εμπεδώσει και την ξέρουμε. Ναι, τόσα είναι χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον να μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Αλλά κατέληξε το τραγούδι. Εντάξει, είπαμε, όπως είπα και πριν, η μουσική ήταν πάντα ένας τρόπος διαφυγής από τα πάντα. Mm. Το ότι έγινε και επάγγελμα είναι ευλογία. Οπότε το όνειρό σου το ένα έγινε πραγματικότητα. Ήρθες στην Αθήνα. Το δεύτερο έγινε, ασχολήθηκες με τη μουσική. Υπάρχουν όνειρα που θέλεις να πραγματοποιήσεις και ακόμα είσαι στην πορεία της πραγματοποίησής τους? Νομίζω ότι σε όλα ακόμα είμαι στην πορεία της πραγματοποίησης τους. Δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι. Εντάξει, δεν θεωρώ όνειρο το ότι ήρθα να μείνω στην Αθήνα, αλλά ένα στόχο. Mm-hmm. Τώρα, όνειρα που προσπαθώ να βάλω στις βάσεις για να γίνουν, ναι, είναι. Ήδη έχω κάνει κάποια βήματα και σε αυτόν τον τομέα. Όπως ήταν, ας πούμε, συγγνώμη αν το λέω γρήγορα, αλλά αυτό με την Έλληνα που είχαμε κάνει mm-hmm. για την καμπάνια της. Που είναι αυτός ο κινηματογράφος, η εικόνα, ναι, το 1 στα 5, θα το πούμε μάλλον και πιο μετά, αλλά η εικόνα γενικά, ο ήχος και η εικόνα, αυτή η παντριά ήταν κάτι που είναι κάτι που με μαγεύει. Οπότε θέλω να ασχοληθώ και με την εικόνα. Η αλήθεια ήταν ότι όταν το είδα αυτό, και μιλάμε για την καμπάνια για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, ένα πρόγραμμα που τρέχει σε όλη την Ευρώπη και που η Έλενα Ράπτη με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το έχει φέρει σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας και έχουν ενημερωθεί οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά. Όταν είχα πάρει και εγώ το DVD αυτό και το βιβλιαράκι στα χέρια μου, της είχα πει πάρα πολύ ωραία δουλειά και μου λέει: ο Λούκας έγραψε τη μουσική και τους στίχους. Αποκλείεται. Εξαιρετική δουλειά, Λούκα. Ήταν δική μου ιδέα, γιατί θυμάμαι την αγωνία της Έλληνας που μου λέει ότι θέλω να το βάλω σε όλα τα σπίτια. Θέλω να κάνω κάτι που θα μπει σε όλα τα σπίτια. Mm-hmm. Και τότε, όταν της πρότεινα να κάνουμε αυτό το πράγμα, μου λέει: ποιος θα το κάνει? Της λέω: εγώ. Μου λέει: το έχεις ξανακάνει? Της λέω: όχι. Αλλά είναι πρώτη φορά. Πάμε. Εξαιρετικό animation. Περνάει πάρα πολύ το συνέστημα, περνάει το μήνυμα, χωρίς να τρομάζει κανείς, αλλά κρατάει τη σωστή πληροφορία. Ήταν εξαιρετική η δουλειά και συγχαρητήρια γι' αυτό. Πάντως ήταν και ένα εφαλτήριο για μένα στο να δω και να διεισδύσω, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο και της παντριάς της εικόνας και του ήχου. Mm-hmm. Και θα το πω κιόλας και πρώτη φορά εδώ, ότι ετοιμάζω άλλα τρία στην αλήθεια. Πορεία. Δηλαδή θα κάνουμε το μυστικό της Νίκης 2, κάποια στιγμή αργότερα το μυστικό της Νίκης 3 και επίσης κάνω κάτι τώρα σε συνεργασία με την δίωξη ηλεκτρικού εγκλήματος για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, που εκείνο θα είναι μια τεράστια παραγωγή που αν με την Θεό γίνει, ας πούμε, θα είναι κάτι το και πολύ καινοτόμο. Μπράβο, Λούκα. Πάρα πολύ ωραίο. Και ξέρεις, όταν οι νέοι δημιουργούν και απευθύνονται στους νέους, μιλούν την ίδια γλώσσα. Και όταν μάλιστα υπάρχει υψηλή αισθητική, υπάρχει από πίσω μία παιδεία και μία κουλτούρα, πετυχαίνει σίγουρα το αποτέλεσμα. Πες μου λίγο τι ετοιμάζεις καλλιτεχνικά. Εκτός από αυτό το κομμάτι, ναι, το πάρα πολύ σημαντικό που μπλέκεις την εικόνα σου με τα λόγια σου και τον ήχο και την τεχνολογία. Ναι,
Καλά, δεν είναι εικόνα, μη φαντασία μου είναι περισσότερο. Η εικόνα θα είναι άλλο, γιατί προσπαθώ λίγο να, εγώ να μην λαβαίνω μέρος σε αυτό. Ναι. Όπως και στο μυστικό της νίκης, άλλο. Ναι. Είμαι πίσω, μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα παιδί μου αυτό. Βέβαια. Και το χαίρομαι που το βλέπω να μεγαλώνει και να εξελίσσεται. Η πρώτη σου κόρη, η Νίκη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα για να το αποκαλύψουμε και αυτό, έρχεται γιος, είναι ο Βίκτορας. Μεγαλώνει η οικογένεια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για να μην σας ρωτάνε κιόλας πότε θα παντρευτείτε και θα κάνετε παιδιά. Έχουμε ήδη Έχουνε παιδιά, δύο παιδιά Έχουμε οι άνθρωποι. Δύο, περιμένουμε μετά το δεύτερο. Οπότε ναι. Τώρα ως προς το τραγούδι που είναι το κύριο, η κύρια ενασχόλησή μου, σίγουρα είναι, θα βγάλω τραγούδι τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια πάλι του Θεού. Ένα ανεβαστικό καλοκαιρινό τραγούδι στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης κλπ. Και εύχομαι να συνοδεύει τη διασκέδασή μας όλο το καλοκαίρι. Όπω, ωραία ακούγεται. Και επίσης θα εμφανίζομαι σε ένα κλαμπ κάτω στην Γλυφάδα που ακόμα δεν θέλω να πω το όνομα, θα ανακοινωθεί Εντάξει. σε λίγες μέρες. Θα το μάθω. Μαζί με φίλους, μια πολύ ωραία παρέα, με ένα νεανικό σχήμα. Και εύχομαι να περάσει καλά όποιος έρθει. Νομίζω ότι κάποια φίλη μου θα τη φάνε πάλι τα αεροπλάνα. Νομίζεις, ε? Κάτι τέτοιο νομίζω. Χάρηκα πάρα πολύ, Λούκα, που σε γνώρισα και καλύτερα. Εγώ πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Και είμαι βέβαια ότι και ο κόσμος θα σε γνώρισε σήμερα λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ομάδα. Γιατί εγώ σας είδα και πώς είστε πίσω. Και αυτό είναι η αγάπη. Αυτό είναι ότι αγαπάμε όλο αυτό που κάνουμε. Χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε. Ναι. Και φαίνεται και εισπράττεται και από τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ραντεβού κάπου εκεί στη Γλυφάδα. Όταν μάθω περισσότερα θα πω. Εσείς μείνετε εδώ, στα δίχτυα τα δικά μας, το Joy.